φίλες και φίλοι του archipelagos.com, βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Γιαννάκη Ιωάννου. Έχει το βαθμό του hotel manager στο Louis Cristal, το κρουαζιερόπλοιο της Louis Cruises, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να ταξιδεύουμε για το αφιέρωμά μας στο archipelagos.com. Κύριε Ιωάννου, χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε. Μας κάνει εντύπωση γιατί δεν έχουμε μεγάλη σχέση με τα κρουαζιερόπλοια. Βλέπουμε την ιδιότητά σας, πρώτη φορά την συναντάμε. Hotel manager, μέχρι τώρα ξέραμε από τα ακτοπλοϊκά τον προϊστάμενο Αρχιταλαμικόλο που ήταν υπεύθυνος για το ξενοδοχειακό. Ποια είναι η διαφορά του hotel manager? Είναι δηλαδή ανώτερος των Αρχιταλαμικόλων ή ακριβώς? Γιατί είδαμε και άλλους προϊσταμένους, υφισταμένους μάλλον. Καταρχήν να σας καλωσορίσω και εγώ. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι χαρά μας που είσαστε μαζί μας. Ο hotel manager είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει στο ξενοδοχειακό του πλοίου. Ναι, μεν είναι πλοίο, αλλά θα το θεωρήσετε ως ένα πλωτό ξενοδοχείο. Αυτή είναι η διαφορά. Έχουμε 4 εστιατόρια στο πλοίο μας. 2 είναι à la carte, 2 είναι μπουφέ, έχουμε 6 bars, έχουμε θέατρο για show, έχουμε spa, έχουμε φωτογραφείο, έχουμε duty free shop, έχουμε conference room, υπάρχουν όλες οι ανέσεις και το γυμναστήριο, και το γυμναστήριο, massage room, το καζίνο υπάρχει. Υπάρχουν όλες οι ανέσεις που έχει ένα σύγχρονο κρουαζιερόπλοιο. Ναι, αυτό είδαμε και εμείς, αυτό συμπεραίνουμε ότι είναι ένα πολύ άνετο, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε μήκος, σε σύγκριση με κάτι θηρία από την Αμερική. Σωστά. Μας κάνει εντύπωση ότι έχει γίνει τόσο ωραία η διαρρύθμιση και η διαθέτηση των χώρων που μοιάζει σαν μια πλωτή πολιτεία. Είναι σωστά, αλλά τι κάνει αυτή την ιδιαιτερότητα είναι το προσωπικό και η φιλοξενία που δείχνουμε στον επιβάτη. Mm. Και όπως ξέρετε, εμείς του δείχνουμε την ελληνική φιλοξενία. Ο ξένος έρχεται στην Ελλάδα για να δει την ελληνική φιλοξενία και αυτόν του δείχνουμε. Επίσης, όλα τα μενού μας είναι ελληνικά φαγητά από όλη την Ελλάδα. Έχουμε διαμορφώσει το μενού μας με τέτοιον τρόπο ώστε ο ξένος να απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα. Έχετε και επιβάτες που σας ξαναπροτιμούν, δηλαδή ξαναταξιδεύουν την ίδια κρουαζιέρα, γιατί έχει σημασία αυτό να ξαναπας πάλι στα ίδια μέρη με το ίδιο πλοίο? Έχουμε και επιβάτες οι οποίοι, ναι, έχουμε και repeaters, αλλά αυτές οι κρουαζιέρες που κάνουμε τώρα είναι νέα destinations. Mm. Είναι κάτι το καινούριο που έχει φτιάξει η εταιρεία και το έχει αρχίσει φέτος. Είναι πολύ δημοφιλείς προορισμοί, αν και είναι άγνωστοι προορισμοί όπως η Μήλος, η Ήος, στα ελληνικά νησιά, Τσεσμέ, το Ποτρούμι στην Τουρκία. Και φαίνεται ότι οι επιβάτες που έχουμε τα αγαπάνε, το προτιμάνε. Mm. Όπως βλέπετε, είμαστε γεμάτοι και ευελπιστούμε το ίδιο θα συνεχίσει και του χρόνου. Με αυτούς τους νέους προορισμούς που πηγαίνετε σε νησιά τα οποία δεν είχαν τη χαρά να φιλοξενούν κρουαζιερόπλοια στο παρελθόν, πιθανόν να δημιουργήσετε και νέο τουρισμό σε αυτά τα νησιά. Γιατί αυτά τα νησιά όπως η Μήλος που στερούνται βασικών υποδομών, παραδείγματος χάρη η Μήλος δεν έχει προβλήτα για κρουαζιερόπλοια. Δεν έχει τόσα μεταφορικά μέσα, τόσους χώρους εστίασης και πιθανόν να δημιουργηθούν νέες ανάγκες, να δημιουργηθούν αυτά προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν τόσους επιβάτες που έχονται μαζί από ένα κρουαζιερόπλοιο. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να δημιουργήσετε και νέα ανάπτυξη σε αυτά τα νησιά. Είναι ένας από τους σκοπούς της εταιρείας να βοηθήσουμε τα ελληνικά νησιά, αυτά τα οποία δεν είναι γνωστά, να δείξουν τις ομορφιές τους. Ναι, δεν υπάρχουν κάποιες υποδομές, αλλά ως εταιρεία βοηθάμε. Όπως είδατε σήμερα, η μεταβίβαση γινόταν με τις Λέμβους τις δικές μας. Επίσης, έχουμε φέρει λεωφορεία από την Αθήνα και τα χρησιμοποιούμε στα διάφορα νησιά που πάμε.
Να πούμε τώρα λίγο και για τους χώρους φιλοξενίας των επιβατών. Να ξεκινήσουμε από τις μεγάλες πολυτελείς σουίτες και να καταλήξουμε στις πιο κάτω κατηγορίες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι δύο οι μεγάλες σουίτες, οι πλωριές. Έχουμε 480 καμπίνες. Οι 163 είναι εσωτερικές, οι 317 είναι εξωτερικές. Έχουμε δύο presidential imperial καμπίνες. Είναι δύο πλωριές. Είναι τεράστιες καμπίνες, έχουν δικό τους μπαλκόνι και δικό τους τζακούζι. Έχουμε 8 balcony suites, είναι καμπίνες ευρύχωρες οι οποίες έχουν μπαλκόνι. Έχουμε 2 suites και 4 junior suites, οι οποίες είναι ευρύχωρες καμπίνες, μεγάλες καμπίνες, αλλά δεν έχουν τον μπαλκόνι. Με όλα αυτά που είπατε τώρα για τις καμπίνες και όλες τις ανές του πλοίου που περιγράψατε, φανταζόμαστε ότι οι πιο απαιτητικοί επιβάτες σε συνδυασμό με τη φιλοξενία που παρέχεται, ας πούμε, θα καλύπτονται οι ανάγκες. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες όσο το καλύτερο γίνεται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό είναι όλο το προσωπικό εδώ πέρα. Μέρα νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο, δουλεύουμε γι' αυτό. Για τους κατόχους των μεγάλων καμπίνων στις σουίτες, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα facilities? Υπάρχουν κάποια έξτρα, ας το πούμε. Τους βάζουμε κάποια amenities ελληνικών προϊόντων, λάδια ελληνικά, σαμπού ελληνικά, σαπούνια ελληνικά. Είναι το κάτι έξτρα που υπάρχει σε αυτές τις καμπίνες. Μάλιστα. Όλα ελληνικά προϊόντα. Ναι. Θα θέλατε να μας περιγράψετε έτσι πώς ξεκινάει και πώς τελειώνει η μέρα σας εδώ στο κρουαζιερόπλοιο? Δηλαδή, πώς περνάτε το χρόνο εδώ? Σας έχουμε δει σε πολλά σημεία σε αυτό το αυτοίμερο ταξίδι. Καταρχήν ξεκινώ η ώρα 6 το πρωί. Πρέπει να ελέγξω τα εστιατόρια και τις κουζίνες ότι είναι έτοιμοι για το breakfast. Μετά έχουμε τις εκδρομές, τις αναχωρήσεις των εκδρομών. Όταν τελειώσουν οι εκδρομές, υπάρχει λίγο το computer. Μετά είναι τα διάφορα meetings με τους πτυματάρχες πάνω στο πλοίο. Α, κάνετε τα meetings σας για... Φυσικότατα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί για τις περαιτέρω ενέργειες. Είναι ένα πολύπλοκο operation. Ναι. Χρειάζεται να υπάρχουν κάποια meeting για να βλέπουμε τι γίνεται την ημέρα και τι θα κάνουμε τις επόμενες μέρες. Μετά είναι το μεσημεριανό. Μετά έχουμε το tea time. Μετά έχουμε το βραδινό. Μετά το βραδινό είναι το show. Μετά το show είναι η δισκοθήκη. Άρα υπάρχει εργασία όλη την ώρα. Φυσικά υπάρχουν οι διάφοροι τμήματάρχες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι ο καθένας για έναν πόστο, να πούμε. Σαν για τα μπαρς είναι υπεύθυνος ο μπαρμανάζερ, για τις τραπεζαρίες είναι υπεύθυνος ο μετρωτή, για το διασκέδαση του entertainment είναι ο cruise director. Όλοι αυτοί όμως υπάγονται σε μένα που πρέπει να τους καθοδηγώ και να τους ελέγχω. Να πούμε ότι σήμερα βάσει του προγράμματος που είναι η τελευταία μας βραδιά πάνω στο πλοίο, καθότι αύριο θα φτάσουμε στο Λαύριο, είδαμε στο πρόγραμμα ότι έχει και ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι, αλλά γνωρίζουμε ότι στην δεύτερη κρουαζιέρα, στη τετραήμερη, μπορούν κάποιοι βέβαια να κάνουν εφταήμερη, υπάρχει και μια επίσημη γιορτή με τον καπετάνιο. Επειδή εμείς δεν τη ζήσαμε, θέλετε να μας την περιγράψετε πώς γίνεται? Είναι το ονομαζόμενο Captain's Cocktail Party. Είναι η ευκαιρία των επιβατών να γνωρίσουν και να έχουν μια φωτογραφία με τον καπετάνιο και το κάνουμε στο Moose's Lounge. Την τελευταία βραδιά της εφταήμερης? Όχι, εμείς το κάνουμε κάθε Τετάρτη. Μετά την αναχώρησή μας από την ΚΟ, στείλουμε το φωτογραφείο, έρχεται ο καπετάνιος και οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν, να μιλήσουν λίγο μαζί του, βγάζουν τη φωτογραφία, μετά περνάνε στο Moose's Show Lounge, όπου υπάρχει ένα κόκτεϊλ που προσφέρεται δωρεάν από το πλοίο
Και στο τέλος ο καπετάνιος κάνει μια μικρή ομιλία και παρουσιάζει τους senior officers του πλοίου. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα γιορτή. Κρίμα που δεν θα τη ζήσουμε. Ελπίζουμε να σε ένα από τα επόμενα ταξίδια σίγουρα θα ξανάρθουμε. Περάσαμε καταπληκτικά. Όλοι οι επιβάτες, όλοι οι ταξιδιώτες που θα μπουν σε αυτό το πλοίο θα περάσουν τέλεια. Αυτό είναι σίγουρο και σε αυτό το σημείο θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλά ταξίδια, καλές θάλασσες και πάντα με υγεία. Εγώ ευχαριστώ, ήταν χαρά μας που σας είχαμε.